Το επόμενο πρωί ανοίξαμε το φάκελο του αυθεντικού και φημισμένου βιενέζικου καφέ. Το καφέ Σπέρλ, με χρονολογία γέννησης από το 1880, παραμένει μέχρι και σήμερα το πλέον αγαπημένο των Βιενέζων και εδώ στο καφέ Σπέρλ έγιναν τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας Before Sunrise, πριν από το ξημέρωμα. Okay. Now I'm going to call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Okay? Okay. Dring, dring. Pick up. What? Pick up the phone. Hello. Allô? Hmm? Vanny, c'est Céline. Ah. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Και βεβαίως, μπαίνοντας σε ένα ιστορικό καφέ της Βιέννης, δεν θα επιλέξετε ένα απλό καφέ Viennois, αυτά last year. Αφού μία φορά θα έρθετε στη Βιέννη, θα πρέπει να διαλέξετε ένα καφέ πιο ψαγμένο και εξειδικευμένο. Εγώ έχω εδώ τη βίβλο του Βιενέζικου καφέ, ΑΒΓ, ABC, για να είστε πολύ έμπειροι όταν θα έρθετε εδώ στη Βιέννη να επιλέξετε ένα ιδιαίτερο και πιο χαρακτηριστικό καφέ. Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Εμείς έχουμε εδώ τον καφέ Μελάντς, ο οποίος είναι μόκα μέσα σαδηγή, αλλά και εδώ κάτι εντελώς αυθεντικό βιενέζικο που είναι το Einspiner, που σερβίρεται στο ψηλό αυτό ποτήρι με μπόλικη σαδηγή. Και βεβαίως θα συνδυάσω αυτούς εδώ τους καφέδες με ένα απλό, ταπεινό, πλην τίμιο κρουασάν. Γαλλικό θα μου πείτε. Είναι όμως έτσι. Άραγε η ιστορία του κρουασάν ανήκει στους Γάλλους ή μήπως εδώ στους Βιενέζους? Για τους Βιενέζους το κρουασάν είναι δική τους έμπνευση και συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι το 1683, όταν οι Τούρκοι πολιόρκησαν τη Βιέννη, εκείνοι κατασκεύασαν αυτό εδώ το γλυκό ψωμάκι σε σχήμα ημισελήνου και όταν τρώγανε ένα κρουασάν λέγανε ότι τρώγανε ένα Τούρκο. Έτσι λοιπόν και εγώ θα δαγκώσω χωρίς παρεξήγηση ένα Τούρκο πίνοντας Einspiner καφέ.